Σε εξέλιξη βρίσκεται η πολυήμερη εξόρμηση της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του ΕΟΔΗ Βορείου Ελλάδος για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των νέων κυρίως αναφορικά στην σημασία διενέργειας εξετάσεων για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Η κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ βρέθηκε σήμερα στο Βόλο και συγκεκριμένα στο χώρο μπροστά από το παραλιακό συγκρότημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου αρκετοί φοιτητές έσπευσαν να υποβληθούν σε εξετάσεις. Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα και στις 4 περιφερειακές ενότητες. Το ονομάσαμε πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και πρόληψης σε θέματα υγείας των συμπολιτών μας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι για τα σεξουαλικά μεταδεδόμενα νοσήματα, τα οποία γίνεται με τη μέθοδο της ταχείας διάγνωσης για υπατήτιδα Β, υπατήτιδα Σ, AIDS και σύφυλη. Δηλαδή, όσοι κάνουν τώρα εξετάσεις πίσω μας στην κινητή μονάδα, παίρνουν γρήγορα και το αποτέλεσμα της εξέτασης. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, να τονίσω ότι η εξέταση γίνεται ανώνυμα, δεν δίνεται ονοματεπώνυμο, δίνονται κάποια στοιχεία είτε ηλικιακά είτε κάποια άλλα που είναι ψυχολόγους, συνάδελφος του ΕΟΔΗ. Στη συνέχεια έρχονται οι πολίτες ή οι φοιτητές, δίνουν το αιματάκι τους, η μέθοδος είναι αντίστοιχη με αυτή του ζαχαρόδη διαβήτη, με τη σταγονίτσα στην αντικειμενοφόρο πλάκα, και σε 10 λεπτά παίρνουν το αποτέλεσμα. Οι κοινές δράσεις της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας και του ΕΟΔΗ ξεκίνησαν από την περασμένη Δευτέρα από την Καρδίτσα και συνεχίστηκαν την Τρίτη στα Τρίκαλα και χθες στη Λάρισα. Αύριο Παρασκευή η κινητή μονάδα θα βρεθεί στο Μπούρτζι της Κιάθου, όπου όσοι το επιθυμούν θα μπορέσουν να υποβληθούν σε εξετάσεις με τη μέθοδο της ταχείας δοκιμασίας για AIDS, υπατήτηδα Β και Σ και για σύφυλη. Θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους νέους μας, είναι το παρόν και το μέλλον μας, να προλάβουμε κάποιες καταστάσεις όσο αφορούν σε θέματα υγείας. Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση, μπορώ να πω, γι' αυτό και άλλωστε κάναμε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που μας στηρίζει και το Πανεπιστήμιο στην προσπάθειά μας αυτή. Βλέπουμε ότι οι νέοι μας ανταποκρίνονται σε την επικοινωνία που έχουμε με τον περιφερειακό ΕΟΔΗ, με τους συναδέλφους που επανδρώνουν την κινητή μονάδα. Μας έχουν πει ότι το πρόγραμμα πάει πάρα πολύ καλά. Αυτό που γίνεται με τη Θεσσαλία δεν το έχουν δει σε άλλες περιοχές που έχει εφαρμοστεί.